Εκκλησίων. Αγητήσεις μέσω του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν δια τα εξής πρόσωπα να ειδοποιήσουν την υπηρεσία αναζητήσεων του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οδός 3 Σεπτεμβρίου, αριθμός 21. Εθνικό πρόγραμμα. Σιγά σιγά βγαίναμε ο ένας από τον άλλον και μόλις φτάνουμε στο στόμιο της καταπακτής πάμε να βγούμε έξω και ακούμε μια τέτοια βοή. Πάθαμε δηλαδή ένα πρωτόγνωρο, θα έλεγε κανείς, σοκ. Δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι αυτός ο κόσμος περίμενε εμάς να δούμε τι θα κάνουμε. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε η πίστη μέσα μας ότι δεν έπρεπε με κανένα τρόπο να χάσουμε. Αγαπητοί μου ακροατέ, σας ομιλώ από το Παναθηναϊκό στάδιο, όπου μέσα σε μία κοσμοθάλασσα 100.000 Ελλήνων φιλάθλων πρόκειται εντός ολίγου να αρχίσει ο αγώνα μπάσκετ, το τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ και Σλάβια Πράγα της Τσεχοσλοβακίας. Ο αντιπρόεδρος της Εθνικής Κυβερνήσεως, το Υπουργικό Συμβούλιο, το Διπλωματικό Σώμα, αντιπρόσωποι περίπου 60 του ξένου τύπου, οι Έλληνες δημοσιογράφοι, ο αντιπρόεδρος. Και αν έχω κάνει εγώ άδειες διαδρομές από το 52 και μετά, όποτε είμαστε άδειοι, πάντα κάτι σπουδαίο γίνεται. Τις στάσεις τις ξέρω όλες απ' έξω και ανακατωτά. Ακόμα και αυτές που αλλάζουν όνομα όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Δύο και τρία ονόματα και τα θυμάμαι όλα. Υπάρχουν βέβαια και στάσεις που δεν αλλάζουν όνομα ποτέ. Νεκροταφείο. Τρόπος του λέγειν στάσεις. Υπάρχουν δυο λόγιον πελάτες. Οι επιβάτες και οι ταξιδιώτες. Αυτοί που κατεβαίνουν στις στάσεις και αυτοί που ανεβαίνουν από σταθμούς. Πήγε, Μπάμπη. Πάει ο κύριος. Τέρμα. Δεν έχει τέρμα. Σήμερα είμαστε περιμετρικοί. Ο αγώνας ώρα τελειώνει. Δεν άρχισε ακόμη. Μπάσκετ παίζουνε. Καλά. Βγάλαμε ένα και βλέπουμε. Οι πρώτοι κρύβουν το εισιτήριο στην παλάμη τους σφιχτά και βιάζονται να κατέβουν. Ενώ οι άλλοι κρύβουν τις ιστορίες τους και ψάχνουν να βρουν αυτόν που θα τις ακούσει. Εγώ είχα ακούσει πολλές μέχρι τότε. Αλλά σε εκείνη τη διαδρομή του 68 άκουσα και κάποιες
που άλλαξαν τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους. Ο Γενικός Διευθυντής Αθλητισμού, ο κ. Ζανίδης, με τον εξοχότατο αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβερνήσεως, κ. Παδακό, καθίδρο στον αγωνιστικό χώρο, χαιρέτησαν τους Τσέχους και τώρα τους Έλληνες παίκτες και έγινε ήδη και η παρουσίαση των ομάδων, τόσο της Σλάβια Πράγας, όσο και της ελληνικής ομάδας. Για αυτό το ρεκόρ δεν είναι φυσικό, είναι πάρα πολύ, αλλά η τάξη η οποία συμπαθεί είναι εθνική. 100.000 Έλληνες σύλλαση βρήκαν την ευκαιρία να μπουν με τρομερή άνεση μέσα στον γήπεδο για να παρακολουθήσουν άνετα τον αγώνα, ενώ οι φωτορεπόρτες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, μετά την έναρξη του αγώνα, δηλαδή με το τσάμπο το οποίο θα γίνει, θα αποχωρήσουν μέσα από το γήπεδο και θα πάνε στις ορισμένες θέσεις για να μην παρεμποδίσουν τον αγώνα. Για μία ακόμη φορά, το ελληνικό φιλοσοφείο για να προσφέρει τον κόσμο ότι ο ελληνικός κόσμος ξέρει σήμερα να σέβεται τους αντιπάλους του. Διατηρητή του σημερινού μεγάλου αγώνα, που αποτελεί στα σημεία της ιστορίας του ελληνικού αθλητισμού, είναι ο Γιουγκοσλάβος κύριος Κάσης και ο Ρουμάνος κύριος Κύριας. Από τους οποίους αναμένεται μια εκπληκτική και αντικειμενική διατησία, μια διατησία που οπωσδήποτε θα βοηθήσει την ελληνική ομάδα, αμερόληπτα βέβαια, να κερδίσει το κύπελλο της Ευρώπης. Να ολοκληρωθεί το όνειρο των χιλιάδων Ελλήνων φιλάθλων, το όνειρο της Ελλάδος, σήμερα το βράδυ η ΑΕΚ να στεκεί βασίλισσα στην Ευρώπη. Γεια σας, Μπόρτες. Καλώς στο μαέστρο. Γεια σου, μαέστρο. Πόσο χάνουμε? Δεν άρχισε ακόμα. Για τρίτη φορά, για τρίτο έτος, να κρατήσει τη δεύτερη της θέση. Δηλαδή, και τις δύο άλλες χρονιές τον έφτασε. Λες να χάσουμε? Εσύ πρέπει να παρακαλάς να χάσουμε. Αλλιώς την έβαψες. Το πρόσωπο. Πήρε ρεπό, να το γλεντήσει. Πιάζεται, πες. Τα ρολόγια είναι όλα στο 0 και αρχίζει ο αγώνας. Γίνεται το τζάμπολ. Πηδάει ο Τρόντος και πιάνει το rebound. Και τελικά η μπάλα βγαίνει πλάγια. Στηρίζουν οι διαιτητές και νομίζω ότι θα δώσουν την μπάλα στους Τσέχους. Τώρα κινούνται έξω από την περαιτέρα μας. Κρατάει την μπάλα ο Ρουσίς και αυτός να τα βάζει στον Ζίντεκ. Ο Ζίντεκ στον Άμερ. Ο Άμερ πάει να μπει προς τα μέσα, αλλά του κερδίζει την μπάλα ο Ερζάκης. Τη δίνει στον Αμερικάνο. Μπαίνει ο Αμερικάνος. Αλλά την τελευταία στιγμή το κόβει ένα έξοχο μαρκάρισμα. Πάρα πολύ έξυπνα. Άρχισε. Μόλις τώρα. Δεν θα πας στο μαγαζί? Πήρα ρεπό. Τι είναι αυτό που κρατάς? Ο μπαμπάς που είναι? Πού άλλο? Ναι, βάλτε. Ένας Μινέικο. Άλλος καφέ? Ναι ρε, του Δρακούλη. Ολυμπιακός Νίκη Βόλου. Ένα φυσικά. Δεν το έχεις τόσο σίγουρο, Σταυρό. Γιατί ρε Μιχάλη, στο Καραϊσκάκι παίζουμε. Άκου που σου λέω, χθες πέρασε ο Γεωργάκης ο Σιδέρης και κούτσεν, έτρεπε συνέχεια την γάμπα του. Βάλε αχή, μη σου πω και δύο. Δεν μπορώ ρε Μιχάλη, δεν μπορώ. Με βαμμένος κόκκινος, δεν πάει το χέρι μου να βάλω δύο. Σταυρό, η Νίκη και τα Φράγκα δεν πάνε μαζί. Τι λες, θες να κερδίσεις το ΕΚΑΚ απόψε? Τι να σου πω ρε Μιχάλη, και θέλω και δεν θέλω. Άμα κερδίσει, κερδίζει όλη η Ελλάδα. Μόνο εγώ θα χάσω. Τι θα χάσεις, Σταυρό? Την κόρη μου. Της έχει τάξει γάμο τον καρσόνι, γάμο την ατυχία μου. Αγαπητοί μου φίλαθλοι, η Ελλάδα εκτελεί τα πρώτα σουτ και ο Ζούμπας επιτυχάνει ένα ωραιότατο καλάθι το οποίο συγκλονίζει το γήπεδο. Φωτοβολίδες, 200 φωτοβολίδες με όλα τα χρώματα έχουν πέσει μέσα στο γήπεδο που έχει μια πανηγυρική, μια ατμόσφαιρα που δεν περιγράφεται. Τώρα έξω από την ρακέτα γύρισε, έχει γρήγορα την μπάλα, αλλά θα ξανακερδίσουμε και πάλι το rebound. Ο έξοχος λέει ναι και ο Ζούμπας, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, κοντρολάρει, πιέζεται, μείνει στον Αμερικάνο, μπαίνει, σουτάρει. Ο Αμερικάνος πάντως το είδε το γουρί του. Σου πάρε, μη μίδενε. Ναι, ναι. Ενώ περιμένανε το πουλμάν, σαν από θαύμα τσακ, πέρασε από μπροστά του. Καλά. Έτσι και κερδίσουμε απόψε, θα το κάψουμε μέχρι το πρωί. Παιδιά, το πρόγραμμα του αγώνα το είδατε? Κάθε
Γραφείο τελετών Γαλήνη, καλησπέρα. Ζωή σε λόγους σας, να ζήσετε να τον θυμάστε. Να την θυμάστε. Ζωή σε λόγους σας. Τώρα δεν έχω, δυστυχώς. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω τώρα. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Μιλήστε λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούω. Ούτε σε μια ώρα. Έχουν πάρει όλοι ρεπό. Ναι, για σήμερα δεν το βλέπω. Πότε απεβίωσε η Μακαρίτισσα? Εντάξει, έχουμε χρόνο. Μέχρι αύριο το μεσημέρι αντέχει. Ναι, ναι. Μιλήστε λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούω. Χαμηλώστε σας παρακαλώ, κυρία μου, το ραδιόφωνο, δεν σας ακούω. Εντάξει, σκεπάστε τη με μία κουβέρτα και εμείς θα έρθουμε αύριο πρωί-πρωί. Γιατί θα νικήσουμε και θα γίνει χαμός, θα κλείσουν οι δρόμοι. Έχω τις πληροφορίες. Φυσικά και ξέρω. Το γραφείο μας συνεργάζεται με την ομάδα. Φυσικά ξέρω. Αμερικάνος Ζούπας Τρότζος, Λαρετζάκης Βασιλιάδης. Πρέπει να σας αφήσω όμως γιατί αρχίζει. Καληνύχτα, ζωή σε λόγους σας. Τώρα έξω από τη ρακέτα γυρίζουν οι Τσέχοι γρήγορα την μπάλα, αλλά τους ξανακερδίζουν και πάλι το rebound. Ο έξοχος playmaker ο Ζούπας, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα. Μ' αρέσει να ψαρεύω τους πελάτες μου. Πιάνουμε κουβέντα και έτσι περνάει η ώρα. Έχω κάνει εγώ γνωριμίες από το 52. Όλη σχεδόν η ομάδα ήταν η πελατάκια μου, τα θυμάμαι όλα. Κάνει το rebound ο Τρότζος σε εφηβιασμό, μπαίνει ο Αμερικάνος έλα και το καλάθι είναι γεγονός. Τους κάσαμε στον εφηβιασμό, ωραιότατα. Μπράβο ρε Γιώργα ρε. Στις πρώτες μου διαδρομές ανέβαινε με μια μπάλα πεδαρέλια μούσταγο. Νίκη απειρά στο δρομολόγιο, 51 με 52 θα ήταν και τον μαζεύαμε τη νύχτα όταν νύχτωνε από την Αλάνα στα εργοστάσια. Σούταρε όλη μέρα στο καλάθι. Γήπεδο σπίτι, γήπεδο ήσυχος. Παναγία. Τώρα. Τώρα είναι ο παγκόσμιος. Ήταν ο καλύτερος μας παίκτης, ήταν ο αρχηγός της ομάδας, ήταν αυτός που τραβούσε την ομάδα στα δύσκολα. Ήταν γεννημένος πρωταθλητής, γεννημένος αρχηγός, αγαπημένος μου παίκτης, ο οποίος με στήριξε στην ΑΕΚ. Ήταν ο πρωταγωνιστής, ήταν η βεντέτα. Ο άνθρωπος που δεν συμβιβάζεται ποτέ με την ήττα. Φρόντιζε να σημειώνει τους πόντους που έπρεπε, αλλά και παράλληλα να έχει τον κόσμο σε εγρήγορση. Εντός έδρας ειδικά, σήκωνε την εξέδρα ολόκληρη. Το λέγανε παγκόσμιο. Του άρεσε αυτή η προσωνυμία και πάντα ήθελε να βάζει πάρα πολλούς πόντους και αυτό το πετύχαινε. Αυτό μου κάνει, είχε με σε μπράντιλι να βγάλει σε Αμερικάνοξεν. Μπορούσε, ασύ πήρε από νέτσο λεπσί, που είχε δάλει, μισή, πριν 20 πόντου, ασύ δάλει ενώ 14. Τάξε, πήρε λεπσί, σκράτκα σε μην εποταζήλω, ουπλνιέ ουμπράνι, τα καμπιχόμ σβίκεζήλι. Μόλι έβαζε το πρώτο καλάθι, από λέει από όπω λέμε, τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο ο αντίπαλο να μπορέσει να μαρκάρει. Προστάτε ένα δύο παίκτα, μπαίνει προ τα μέσα, μπράβο Αμερικάνε! Ένα εκπληκτικό μπάσιμο και επιτυχάνει ένα θαυμάσιο καλάθι. Το σκόρ αγαπητή μα προατέχει, γίνει 12 ΑΕΚ 6 Σλάβια. Υπάρχουν πελάτε που κοιτάνε μπροστά, βιάζονται να φτάσουν στη στάση, βιάζονται να ξεχάσουν. Υπάρχουν όμω και επιβάτε που κοιτάνε πίσω, κοιτάνε από πού έρχονται, να θυμηθούν. Κουσούρια και τα δυο. Προσφυγικά. Κουσούρια που πονάνε. Αλλά κερδίσει την μπάλα ο Λαρετζάκης, τη δίνει στον Αμερικάνο. Την τελευταία στιγμή τον κόβει με ένα έξοχο μαρκάρισμα ο Μπάροκ, ο οποίος τελικά κερδίζει την μπάλα. Η ράτσα μας είναι γεμάτη κουσούρια και το χειρότερο από αυτά είναι η μνήμη. Γιατί όσες φορές πάμε να πούμε κάτι ευχάριστο, έρχονται ξαφνικά κάτι μνήμες από τα παλιά και μπερδεύονται στις ιστορίες μας. Και ενώ οι εχθροί μας έχουν εγκλωβίσει στη δική μας περιοχή, αγαπητοί μου θεατές, μια περιοχή που ζούσαμε τα τελευταία 3.000 χρόνια, οι διαιτητές μένουν αμέτωχοι στα καράβια τους και κοιτάζουν με σταυρωμένα χέρια χωρίς να σφυρίζουν τα φάουλ, χωρίς να δίνουν σημασία στις κραυγές απόγνωσης, στους καπνούς και στις φλόγες, ενώ ο κόσμος τρέχει να προλάβει τις βάρκες, αφήνοντας πίσω ό,τι πολύτιμο είχαν αποκτήσει. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή ήταν η ανταλλαγή. Βεβαίως στην ανταλλαγή δεν συμπεριλαμβάνεται η πόλη. Η ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην Κωνσταντινούπολη ήταν
ήταν πάρα πολύ σκληροί και δύσκολοι. Καταρχήν απαγορεύτηκαν η λειτουργία πολλών συλλόγων. Ο χώρος αυτός άρχισε το 1896. Τα τάβλα ήταν η μηχανή που λειτουργούσε και πήγαινε η Ρωμιοσύνη μπροστά με καθοδηγητές τους Περαιώτες που ήταν στο τιμόνι. Το Πέρα ήταν το μεγάλο σωματείο της πόλης. Ήταν το σωματείο του κέντρου της πόλης. Η καλή κοινωνία. Ό,τι και να πείτε, την αγαπώ και να αγαπώ εγώ. Δεν ξέρω και οι φίλοι μου που ήταν την αγαπώ. Το ίδιο και τα μέλη και από εδώ πέρα που έχουν φύγει, έχουν ιδρύσει. Όλοι είμαστε ΑΕΚ. Άλλο κανένα δεν ξέρουμε. Όποιο πολίτε να ρωτήσετε, ΑΕΚ θα πω. Με τον αδερφιό μου, μάλλον, του Νίκου Τοϊό, εκείνος με λέει, ο Αθήνας Κοιταχνή είναι ίδια. Ολυμπιακός. Μπορώ να λέω, εσύ από την πόλη είστε, γιατί δεν είσαι ΑΕΚ. Όχι, η γυναίκα του λέει, Ολυμπιακός θα γίνεις. Εμείς, ΑΕΚ είμαστε όλοι. Υπήρχε όμως μία ομάδα επιφανών Ρωμιών στην πόλη, οι οποίοι, τρομοκρατημένοι από τα όσα συνέβησαν στη Σμύρνη με τη φωτιά, φοβήθηκαν ότι μπορεί να υπάρξουν να συμβούν τα ίδια. Θεώρησαν λοιπόν καλό να πάρουν το ονοματιό τους και να φύγουν και αν μπορούν να επιστρέψουν αργότερα. Στην Τουρκία υπάρχει ένα ρητό που λένε «Εάν το χώμα που πατάς το πότισες με αίμα, τότε είναι πατρίδα». Και εγώ τους λέω «Για πέστε μου, ποιανού αίμα ποτίζει περισσότερο τον τόπο της μάχης, του νικητή ή του ηττημένου». Οι πρόσφυγες όταν φεύγουν παίρνουν μαζί τους δύο λογιών πράγματα. Τα κρυφά και τα φανερά. Αυτά που κρύβονται και αυτά που επιπλέουν στη μνήμη. Κάποια χάνονται στη διαδρομή, αλλά κάποια άλλα τα βρίσκεις μπροστά σου μετά από καιρό. Έτσι, κάποιοι Κωνσταντινοπολίτες παράγοντες, όπως ο Κωνσταντίνος Πανούδης και οι αδελφοί Ιωνά, που είχαν ήδη κατασταθεί στην Ελλάδα, βλέποντας πρώην διάσημους αθλητές να φτάνουν ταπεινωμένοι πρόσφυγες, άρχισαν να προβληματίζονται για το πώς θα τους μαζέψουν, δημιουργώντας ένα καινούριο σύλλογο. Αυτό να κοίτα. Αυτό να τον θυμάμαι. Όλοι τον ξέρανε. Σαμπιόν, πολύ γιαμάνης. Μέχρι και οι Τούρκοι ερχόνταν να το θαυμάσουν. Ολόκληρες σελίδες γέμιζα στην εφημερίδα με τα κατορθώματά του. Εκείνη σε αμπιόν, εδώ χαμάνει στο λιμάνι. Όλοι οι αθλητές μας σκορπίσανε στους μαχαλάδες της Αθήνας. Άλλοι με τους Αϊβαλίδες, άλλοι με τους Μυρνιούς. Πάει η πόλη. Στον Περέα, κάποιος με είπε ότι ετοιμάζονται και εκεί να κάνουν ομάδα. Θα πάνε και Σμυρνή, με είπανε. Πάνε βάξει. Εμένα δεν με μέλει καθόλου η απόφασή τους. Λιμάνια που δεν βλέπονται, η τύχη δεν τα θέλει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα σε πω εγώ τι θα κάνουμε. Θα φτιάξουμε ένα κλουμπ. Να έρθουνε το Πέρα, τα τάβλα, τα ψωματιά, το μόδι. Τι μπετσέμ σύλλογος ήταν αυτός, κύριε Κωνσταντίνε. Τι πράγματα θα κάνει. Δυο λόγιο πράγματα θα κάνει. Τα φανερά και τα κρυφά. Δεν μιλάς παστρικά, κύριε Κωνσταντίνε. Πιάνει τα φανερά. Βρε εσύ, ό,τι κάνουν και άλλοι θα κάνουν. Θα τρέχουμε στα γήπεδα, θα κλωτσάμε το τόπι, θα πηδάμε το μήκος, το ύψος. Θα πετάμε το λιθάρι, θα αφήσουμε τις αρβανίτες. Άμα, με σφραγίδες και μητρό, παστρικές δουλειές. Και τα κρυφά. Η ιστορία μας. Όταν παίζουμε, θα λέμε την ιστορία μας. Ποιοι θα έρχονται με μπόρες, με βροχές, με χιόνι και χαλάζι να δουν λαβωμένα παλικάρια που φύγαν άρον-άρον από τον τόπο τους. Ποιος θα νοιαστεί για μας. Όσοι έχουν να θυμούνται, όσοι έχουν ιστορίες, αυτοί θα έρθουν. Η μνήμη είναι η δύναμή μας.
Γιάννη μου, ο κόσμος αλλάζει. Ε. Κοίτα τι έγινε στη Ρουσία. Αυτοί που υποφέρανε και θυμούνται, αυτοί θα φτιάξουν καινούριο κόσμο. Και ο Κεμάλ Πασά, πέλε κονούσουν του. Άμα μπακνε χάλε και δίκη. Θα γίνουμε ρεζίλοι των τόπιων και κάθε αρβάνητη. Στην πόλη ερχόντουσαν και Τούρκοι να δουν τα γιαρίσκια μας. Τούτοι εδώ μόνο πληγές κουβαλάνε. Όχι. Κουβαλάνε και ιστορίες. Αυτοί θα έρθουν να μας φέρουν. Ναι, αλλά οι άλλοι θα βάζουν γκολ και θα μετράνε κούπες και πρωταθλήματα. Τζάνε, οι κούπες, τα πρωταθλήματα ξεχνιούνται. Τα όνειρα δεν ξεχνιούνται ποτέ. Οι άλλοι ας κερδίζουν με νούμερα. Εμείς θα κερδίζουμε με την ιστορία μας. Χαρά σε εκείνον που έπειτα από 50 χρόνια θα έχει να λέει ιστορίες και να θυμάται. Υπάρχουν άνθρωποι που να θυμούνται μετά 50 χρόνια και να έχουν να λένε. Εόλο και κάποιος θα βρεθεί να υπάρχει. Δεν μπορεί. Κάποιος θα υπάρχει. Λίγους μήνες μετά, μια σκοτεινή βραδιά στο μαγαζί των αδερφών Ιωνά, γεννιέται η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως. Με σφραγίδες και μικρό. Παστρικές δουλειές. Και σχεδόν 50 χρόνια μετά, εκείνη τη βραδιά του 68, 8 εκατομμύρια Έλληνες βίωσαν για ακόμη μια φορά τη βαριά κληρονομιά που άφησαν οι ιδρυτές της ομάδας. Μαζί με τις χαρές, αυτή η άτιμη μνήμη κουβάλισε μαζί της και μια βαλίτσα τραύματα. Τις ιστορίες τους. Που αν τις μαζέψεις όλες, ήταν η ιστορία της Ελλάδας. Μπράβο ρε Χριστάκη, μπράβο Χριστάκη μου. Έκανα τη διαδρομή Κάνικο Σιμητός και το λεωφορείο τότε πέρναγε έξω από το γήπεδο του Αμίντα και ένα πιτσιρικάκι σαν ένα φτωχόσπιτο σκαρφαλωμένος σε μια πίσω σιδερένια σκάλα να κοιτάει απέναντι συνέχεια που ήταν η μάντρα του Αμίντα. Σε κάθε δρομολόγιο τον βλέπαμε. Ποιος ήταν? Ο Χριστάκης μας, ο Ζούπας, ο γιατρός μας. Έτσι λοιπόν κάποια μέρα πήδηξα τη μάντρα και είδα ένα καλάθι. Και προσπάθησα με την μπάλα να τη βάλω μέσα και είδα ότι είχα ταλέντο για να βάζω την μπάλα στο καλάθι. Και τώρα κάνουμε τη διαδότητα την μπάλα από το Ζούπα. Μπαίνει ο Ζούπα, σουτάρι και επειδή κάνει ένα ωραίο στο καλάθι. Για την ελληνική ομάδα, γρήγορα την επίθεση των Τσέχων. Την παίρνει την μπάλα ο Άμερ, ο οποίος την δίνει στο σύνδεσμο. Πω! Αστόχησε και μια φορά. Ανεβαίνει ο Ζούπα, σουτάρι. Την μπάλα χτυπάει σε φάνη, δεν πειράζει και δεν στο ριμπάνω όμως η Τσέχη και παίρνουν γρήγορα προς την περιοχή μας για τον Ρουσίσκα, ο οποίος κοντρολάρει τη δίνει στον Άμερ. Ο Άμερ στον Ντομάσεκ, σουτάρι αυτός. Έξω, όχι, μέσα μπήκε η μπάλα. Και μέσα. Είναι τρομερή. Είναι τρομερή και είναι και ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια, από τα συγκλονιστικότερα παιχνίδια όλων των εποχών που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Ένα παιχνίδι που έχει ενθουσιάσει τις χιλιάδες των Ελλήνων φιλάθλων, θα ενθουσιάζει και άπελα τόσο. Ανέβα παιδάκι μου, μα τι ατυχία είναι αυτή. Θόλουμα έλα, είχε το καλάθι. Μα είναι ατυχία, δεν περιγράφεται. Σουτάρει μόνο του το παιδί κάτω από το καλάθι. Γεια σου ρε Γιώργα ρε, γεια σου ρε γίγαντα κολώνα της ομάδας. Ο Γιώργος Μπάμπη, ο παιδαράς μας. Πήγε να μπει στο λεωφορείο μια φορά και σκάλωσε στο κεφαλόσκαλο. Και όταν πήγα στην ΑΕΚ την πρώτη φορά, βρέθηκα σε κάτι αποδυτήρια τα οποία ήταν, ξέρετε, λίγο φτωχά, έτσι με τους πάγκους. Και ξαφνικά βλέπω στα αποδυτήρια της ΑΕΚ ένα τεράστιο πλάσμα. Που λέω, ρε παιδιά, ποιος είναι αυτός? Και γυρίζει τότε, θυμάμαι, ο έφορος και μου λέει, Χριστάρα, αυτός είναι ο παρτενές σου, ο Γιώργος ο Τρότζος. Ήταν δύσκολες εποχές, οι εποχές οι δικές μου. Είχαμε πρόβλημα όταν πηγαίναμε εκτός έδρας να παίξουμε. Δεν βρίσκαμε κρεβάτι. Μας κοιτάγανε σαν να είμαστε ξωτικά. Και τι γινότανε? Βάζαμε extension. Δεν χωρούσα στα λεωφορεία. Τα λεωφορεία τότε ήταν πιο χαμηλά από τώρα. Είχαμε τότε τα σκάνια βάμπη στα κοντά, ένα 80 με το ζόρι. Και πήγαινα, μπήκε και σφήνωσε. Πήγε να ανέβει, δεν χωρούσε και κατέβηκε, το κόψε με τα πόδια. Στο γυμνάσιο πήγαινα με τα πόδια.
Και δεν χωριεντερπόμουν να μπαίνω στο λεωφορείο για να σκύβω. Και μια φορά σε ένα ψηλό τα Βόλβο είχαμε πάρει. Τότε από το δρόμο στο ταβάνι ένα 98. Σκυφτός χωρούσες, δεν χωρούσες. Φωνάζει ο Μπάμπης από μπρος σε μια διαδρομή. Ο όρθιος κύριος παρακαλώ να κάτσει πίσω. Και τότε το απαντάει ο Τρότζος. Καθιστός είμαι. Αχ, ωραία χρόνια. Μετά τον χάσαμε. Μας είπανε πως έφυγε. Όλα αυτά εξαφανιστήκαν μόλις πήγα στην Αμερική. Γιατί στην Αμερική σε βλέπανε και λέγανε «Α, παίζεις μπάσκετ». He was at the time one of the tallest, if not the tallest basketball player in top competitions in Europe. But he was always what I would call a gentle giant. Είναι τρομερή ομάδα, αγαπητοί μου ακροατέ, όπως θα καταλαβαίνετε και από την περιγραφή της Λάβια. Έχει φοβερούς παίκτες. Αρχισουτάρουν από πολύ μακριά μέσα. Μέσα. Αυτός ο Ζίντεκ. Από που σουτάρει είναι μέσα η μπάλα. Είναι μυστήριο πράγμα. Όταν εμείς με κονκουρέντια πήρε, που η κονκουρέντια πήρε τρόντζος, και το πήρε βυσοκή πιότμαν, εμείς μέσα σε τκά όλοι να έντερα τα να το μουτκάνει προς για εκατένει, αλλά να ευρωπαίσκοι τουρναί, τότε εσμε ο σόμπε βέγελε. Α, στον ζάπασε τρόντζος πήρε βήγα η τσιβίκορ, στην 28 μπορεί. Ο Ζίντεκ ήταν από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη εκείνη την εποχή και είχε το σπάνιο για την εποχή εκείνη, είχε μακρινό σουτ. Μπαίνει ο Αμερικάνος, έλα Αμερικάνο, ανέβα, σουτάρει, τον ρίχνουν κάτω, δεν στηρίζουν τίποτα οι διαιτητές, κάνουν fast break, είναι επικίνδυνο για την ελληνική ομάδα, δεν έχει μπάλα ο Άμερ, το φροντίζει ο Ζίντεκ, προσοχή, μας το επέτυχε το καλάθι. Όπως σας είπα, όταν κάνουν fast break, το συνδυασμό είναι φανταστική διαθήκη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είμαστε ερωτιάριδες και γλετσέδες. Τα φουστάνια είναι τρόποι αλλά και παγίδες. Είναι όμως και πηξίδες που ανοίγουν δρόμους για υπέροχα ταξίδια. Τότε οι κοπέλες ήμασταν ξετρελεμένες με τους μπασκετμπολίστες. Τρέχαμε στα γήπεδα σαν τρελές. Και από εκεί ξεκίνησε η σχέση μου με τον Αντώνη. Αντώνης Χριστέας. Ένα χρυσό παιδί, ένας ωραίος άνθρωπος. Ήταν πολύ όμορφος. Τον ελέγανε ο Ντελόν της Αθήνας. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα είναι διακριθής, γιατί τον ενδιαφέρει να μπει η μπάλα μέσα στο καλάθι, να πάρει η ΑΕΚ την νίκη. Την παίρνει ο Χριστέας την μπάλα, ανεβαίνει, σουτάρει, η μπάλα χτυπάει ταμπλό, ωραιότατα! Την παίρνει την μπάλα Βασιλιάδης και επιτυχάνει ένα καλάθι. Βασιλιάδης. Το όνομά του το είχα δώσει εγώ. Το πουλί. Ήτανε ψηλός, αδύνατος και αέρινος. Έκανε μια κίνηση μέσα στη ρακέτα. Και λέω, το πουλί, λέω, γράφει το καλάθι. Μπράβο, Στελάρα μου. Πριν από κάθε παιχνίδι, κάνα δύο μέρες ή μία, πηγαίναμε στο Απέργη. Ήτανε στο Κεφαλάρι, στην Κηφισιά. Οι κοπελιές ξέρανε ότι καταλύαμε εκεί. Μόλις έλεγε ο προπονητής, ας πούμε, παιδιά, όλοι τώρα να ξεκουραστούμε, εμείς κοιτάγαμε τα παράθυρα πώς θα πηδήξουμε, γιατί ήταν καμιά δεκαπενταριά κοπέλες από τα γυμνάσια. Είχαν αυτό με τις μπλε τις ποδιές τότε, αν θυμόσαστε, με τα κουμπάκια. Έλα, Βασιλιάδη μου, ηρέμησε, ηρεμή, σουτάρι και επιτυχάνει και πήγαμε στο 47. Είχα όποια ήθελα και ό,τι ήθελα. Να σκεφτείς ότι η μητέρα μου έβλεπε κάθε Σάββατο την ελληνική ταινία στην ΙΕΝΕΔ και πολύ σπάνια, μα πολύ σπάνια μου έλεγε, «Ρε Πέτρο, αυτή δεν την έχεις φέρει στο σπίτι». Του άφησα περιθώρια. Τον εμαρκάρισα στενομαρκάρισμα που λένε. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Έχει γίνει φάουλ πάνω στον Χριστέα. Έχει γίνει φάουλ πάνω στον Χριστέα. Θα εκτελέσει δύο βολές ο Αντώνης. Ήταν ένα πολύ ωραίο γόρι, ρε παιδιά, πώς να το πούμε. Έπρεπε να προλάβω. Λέω, αυτόν τον μεσαίον εγώ θα τον παντρευτώ. Μου λέει, θα σου δώσω τη φωτογραφία μου που μένει στην Αθήνα. Του είπα ψέματα όμως. Δεν του είπα μου μένω. Μου λέει, μου δίνεις το τηλέφωνό σου. Μου λέω, ναι, να σου το πω. Του δίνω ψεύτικο τηλέφωνο.
και μετά μπαίνοντας στην δεκαετία του 60, αρχίσαν μπήκε στη ζωή μας τα μπουζούκια. Ο αγώνας εκείνος, εκτός από την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, έγραψε και άλλες ιστορίες στα ελληνικά σπίτια. Κάποιοι που δεν πίστευαν στη νίκη της ΑΕΚ, λίγο καιρό πριν τον αγώνα, τον χρησιμοποίησαν σαν άλοθη για να αποφύγουν τα χειρότερα. Είδες ο Αμερικάνος? Φοβερός, ε. Μάγκας. Πού την είδες την πάγια, ρε? Γιατί τι έχει? Κάθε βράδυ εδώ τη βγάζουνε. Οι ξένοι κοιμούνται από τις 8 με τις κότες. Και οι δικοί μας πηγαίνουν σπίτι ξημερώματα. Θα έχουν κάποιο σχέδιο, ξέρω εγώ. Τους αφήνουν να γλεντήσουν τώρα, ώστε στον τελικό να είναι Παναγίες. Στον τελικό θα κουτουλάνε, δεν θα μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Πέρσι οι Τσέχοι μας ρίξαν 20 καλάθια. Και είχαμε και το Μόσχο. Φέτος, αν πάμε τελικό, θα φάμε μια σαραντάρα κάργα. Καλά, μην κάνεις έτσι, τι είπα? Όχι εσύ, μαέστρο. Η Βαρβάρα. Τι θέλει πάλι η Βαρβάρα? Τι να θέλει, τα ίδια και τα ίδια. Πότε θα τις βάλω στεφάνι, πότε θα τις φορέσω βέρα. Πες ρε αδερφέ και εσύ κάτι να την πουλέψεις εκεί και να την ξεφορτωθείς. Δεν ξέρω αν θέλω να την ξεφορτωθώ. Μ' αγαπάει. Εσύ? Εγώ τι? Την αγαπάς ρε, την γουστάρεις? Εντάξει, καλή κοπέλα είναι μαέστρο, αλλά... για να παντρευτώ αυτή, παντρεύομαι κι όλο της το σόι. Παρασάγη, άμα είναι έτσι, καλύτερα εργάτη στις φάμπρικες της Γερμανίας και στου Βελγίου της ΤΟΕΣ. Ωραία, γιατί να της πω? Πες ότι θα την πάρεις μια μέρα που δεν θα έρθει ποτέ. Ότι Δευτέρα παρουσία. Και βάλε. Αυτή είναι ικανή να φέρει τα πάνω κάτω. Και εγώ τον λόγο μου τον κρατάω. Όχι, κάτι άλλο. Κάτι που να μην μπορεί να γίνει με τίποτα. Όπα. Τελικός. 4 Απριλίου, σε ένα μήνα από τώρα. Ο νονός μου που είναι εκτζής κέρδισε στο προπό 10.000 και μου υποσχέθηκε πως άμα κερδίσουμε θα μας δώσει τα μισά. Τι, και θα κερδίσουμε σίγουρα? Είσαι καλά. Έχεις δει τι ομάδα έχουμε φέτος? Πετάμε. Δεν είδες τον Αμερικάνο κάτι γυροβολιές που ρίχνει? Το κύπελο είναι δικό μας. Γράψτε όπως το λέω. Πέμπτη κερδίζουμε, Σάββατο βάζουμε στεφάνι. Αγάπη μου. Και εγώ το λόγο μου τον κρατάω. Τίγρη μου.
Φυσικά η Βαρβάρα το έδεσε και φρόντισε αμέσως να ενημερώσει τον πατέρα της. Εκείνος όμως δεν μάσησε. Τι λες, βρε Βούρλο, είσαι καλά, βρε Βλαμένη. Σε δουλεύει, βρε ηλίθεια, και εσύ τα χάβεις. Ποια ΑΕΚ, με τι κότσια θα κερδίσουνε τους Τσέχους? Τους έχεις δει πως είναι? Σαν αρκούδες κουρδισμένες είναι. Αυτοί ζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να κερδίζουνε. Οι δικοί μας ζουν για να χορεύουνε στις πίστες τη φτετέλια. Βρε, εμείς σου βρήκαμε δουλειά στο κέντρο. Μπας και σε προσέξει κανένας κύριος. Πού να έχει δουλειά, κούρσα, εξοχικό στο δίλεση. Και εσύ πήγες και βρήκες τον αξίριστο. Τον καρσόνι, βρε αθεόφοβη. Άμα την ατυχία μου, σε δουλεύει, βρε Βούρλο. Η Βαρβάρα όμως δεν το έβαλε κάτω. Εγώ θα τον πάρω. Στο κάτω-κάτω η αγάπη ξεγελάει τους συνδυασμούς που μπορεί να προκύψουν. Οπότε άρχισε να ενημερώνεται καθημερινά για την πορεία της ομάδας, να διαβάζει όλες τις εφημερίδες. Έτσι την ημέρα του αγώνα ήταν σχεδόν σίγουρη για το μεγάλο γεγονός. Ο Ρουτσίσκα κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του, βρίσκει τον Τομάσεκ, του δίνει την μπάλα. Ο Τομάσεκ του δίνει στον Σνίκμα, ο Νίκο αφήνει στην έκφραση στην αδιέρα, μας κυρίζει την μπάλα στον Ζήτεκ, ο Ζήτεκ παίρνει την μπάλα στον Τομάσεκ, ένα σούτα στο φούρ, πιάνουμε το ριμπάουν. Τώρα να κρατήσουμε τα 19 δευτερόλεπτα. Έχει την μπάλα ο Άμερ, τη δίνει στον Τομάσεκ, ο Τομάσεκ στο Ρουσίσκα. Ο Ρουσίσκα κρατάει την μπάλα στον Άμερ, ο Άμερ στο Ζήτεκ, ο Ζήτεκ στο Μίφκα. Ο Ρουσίσκα πήρε πάλι την μπάλα έξω από την πεναντιέρα, κάνουν επίδεση. Όχι, κρατήστε τον. Out. Τι φάουλε πήρε να δω. Έληξε το ημίχρονο. Βγήκε το ημίχρονο, αγαπητοί μου ακροατέ. Με 47 ΑΕΚ, Σλάβια 38. Ένα μεγαλειώδη τρίαμβο του πρώτου ημιχρόνου. Και θα επανέλθω στη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου, όπου ελπίζω να γραφεί ο τελικό τρίαμβο του ελληνικού μπάσκετ. Ο τελικό τρίαμβο του ελληνικού αθλητισμού. Θα επανέλθω στο δεύτερο ημίχρονο. Παρακαλούνται όσοι γνωρίζουν δια τα εξής πρόσωπα να ειδοποιήσουν την υπηρεσία αναζητήσεων του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οδός 3 Σεπτεμβρίου, αριθμός 21. Ο Δημήτριος Σιούτης του Θεοφάνη και της Αναστασίας αναζητεί τον αδερφό του Χρήστο, εγκατοικεί Κωνσταντινούπολεως. Ο Χρήστος, ηλικίας 8 ετών, μαζί με τον αδερφό του. Φύγε μπάμπλε. Εσύ ρε φίλε, πώς και δεν πήγες στον αγώνα σήμερα, όλη η Ελλάδα πήγε. Εγώ δεν πάω στους αγώνες. Κάνω βάρδια. Μάλιστα. Και τι ομάδα είσαι? Ανάλογα με τη διαδρομή. Στη Νέα Σμύρνη είμαι Πανιώνιος, στον Πειραιά Ιωνικός, στη Φιλαδέλφια ΑΕΚ. Μάλιστα. Το ψάχνεις, ε? Ακριβώς. Ψάχνω. Τελευταία φορά που τον είδαμε ήταν στο σταθμό το 24. Τα αδερφάκι μου. Μόλις είχαμε έρθει με το τρένο, ναι, αυτός. Πήγε να δει κάτι φίλους του και το χάσαμε στον κόσμο. Και έπαιζε καλή μπάλα, αδερφάκι μου. Να σου αφήσω μια φωτογραφία του, ε. Κάθε φορά που έχει αγώνα κάνω βάρδια στις τοπικές διαδρομές. Έχω αφήσει παντού, μόνο η περιμετρική μου έμεινε. Θα μου κάνεις τη χάρη, ε. Θα σε βολέψω, μη σε νοιάζει. Μία στο εκατομμύριο. Μην ξεχνάτε ότι ζούσαμε χρόνια δύσκολα, χρόνια που η Ελλάδα δεν είχε επαφή, μας είχαν κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών αποκλεισμένους. Ευτυχώς που υπήρχε η Πορτογαλία και η Ισπανία που είχαν επίσης ολοκληρωτικά καθεστώτα, για να μην λέμε ότι είμαστε η μόνη φασιστική χώρα στην Ευρώπη. Και μοναδικός πρεσβευτής της Ελλάδος την εποχή εκείνη ήταν η ΑΕΚΑΡΑ, η ΑΕΚ. Και δεν ήταν ΑΕΚ μόνον. Τότε ήταν ΑΕΚ Ελλάς. Τη Χούντα τη συνέφερε να πάει μπροστά η ΑΕΚ. Γιατί θα το εκμεταλλευόταν αυτό. Και αυτό έγινε.
εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν και ικανοί αυτοί να καταλάβουν το μέγεθος ενός τόσο μεγάλου γεγονότος. Κοιτούσαν οι αξιωματικοί να τα έχουν καλά μαζί μας για να εμφανίζονται και αυτοί έτσι να κάνουν κάποια προβολή. Ο κόσμος ο οποίος ερχόταν σοριδών και έμπαινε μέσα σε αυτό το τεράστιο γήπεδο με μία λαχτάρα, με τις σημαίες στα χέρια, με την προσδοκία ότι θα δούνε την ομάδα μας να είναι νικήτρια. Το είχαν ανάγκη. Το είχαν ανάγκη γιατί είχαν τη Χούντα από πάνω τους. Και θέλανε να ξεσπάσουνε. Θέλανε να βρούνε κάτι να μπορέσουνε να πούνε «Να η Ελλάδα». Από τα δεξιά τώρα το παιχνίδι, η Τέχη τροφοδοτείται, ο Άμερ δίνει προς τον Ρουσίσκα στον Ζίντεκ. Γιατρέ, λες να κερδίσουμε. Τι να σου πω, Κρυσταύρο μου, καλά πάντα πράγματα. Γιατρέ, λες να μου το πάρει το κορίτσι. Αν είναι για καλό, δώσ' την να βρει και αυτό το δρόμο της, Κρυσταύρο. Πόσο θα την κρατάς ακόμα? Σαν όριμο σήκω έτοιμο να πέσει. Εγώ την έβαλα στο κέντρο μπας και βρήκα ένα γαμπρό της Προκοπής. Και αυτή μπερδεύτηκε με τον Καρσόνη. Γαμώ την ατυχία μου, γαμώ. Έχεις και την καρδιά σου, μην ευριάζεις. Καλησπέρα σε όλους σας. Ο Σίντερ, ο τρομερός παίχτης της Σλάβια, ο παίχτης της Μισής Ευρώπης. Πόσο είμαστε? 3 φάουλ. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνει και το τέταρτο, γιατί αν βγει αυτός ο παίχτης θα είναι η κατάσταση πιο εύκολη και ο δρόμος ανοιχτός για το κύπελλο Ευρώπης, για τη μεγάλη νίκη, για το μεγάλο... Θα σκίσουμε τα κομμούνια σήμερα. Ηρέμησε παιδί, κάθε πόντος είναι πολύτιμος. Αμερικάνος σας, 1968, μια χρονιά ρήγμα στο χρόνο. Ο πλανήτης βράζει και διαμαρτύρεται. Στις 11 Ιανουαρίου η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την ΚΑΣ Βιτόρια στην έδρα της και ενώ η Σλάβια αγωνίζεται να φτάσει στον τελικό, στη Τσεχοσλοβακία ξεκινάει ένα κίνημα που στρέφεται εναντίον του εδρεωμένου καθεστώτος που το στηρίζει η Σοβιετική Ένωση. Ο επαναληπτικός γίνεται στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στο Παναθηναϊκό στάδιο και ενώπιον 30 και πλέον χιλιάδων ενθουσιώντων φιλάθλων, η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ επέτυχε μεγαλειώδη θρίαμβο. Σε επαναληπτικόν αγώνα ενίκησε την ΚΑΣ Ισπανίας με 85-65. Την ίδια μέρα, μετά από διεθνείς πιέσεις, η Χούντα δίνει άδεια εξόδου από τη χώρα στο γιο του ηγέτη της Ένωσης Κέντρου, Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ οι Αμερικάνοι, σοκαρισμένοι, βλέπουν στις τηλεοράσεις τους κοινές φρίκες από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Η ΑΕΚ προκρίνεται να παίξει με τη Ρουαγιάλ Βελγίου. Η νίκη έρχεται την τελευταία στιγμή. Μας είχαν ισοφαρίσει στο σκορ. Και είχε φτάσει σε ένα σημείο τελευταία 3 δευτερόλεπτα. Και θα παίζαμε την επομένη ποιος θα νικήσει. Κέρδισα ένα φάουλ. Πήρα ένα time out. Και μου λέει η Στελάρα, τι κάνουμε τώρα? Να προσέχεις πάρα πολύ, διότι αυτή είναι η πρόκλησή μας. Του λέω, Νικολάκη, μη φοβάσαι τίποτα. Και μου απήντησε, coach. Το βλέπω σαν κοφίνι. Τα βλέπω σαν κοφίνια. Πράγματι ο Βασιλιάδης σουτάρισε 2 βολές μέσα. Και τα έβαλε και τα 2. Πάρ' τους κάτω ψάθα, πέφτανε καρέκλες, πέφτανε ντομάτες, δεν καταλάβαινα τίποτα. Την επομένη βγήκαν οι εφημερίδες στο Βέλγιο και μία εφημερίδα. Η γελιογραφία έγραφε «Χάσαμε τα αυγά και τα καλάθια». Και ήταν τα 2 σουτ τα οποία έστειλε στο καλάθι ο Στέλιος ο Βασιλιάδης. Ο επαναληπτικός γίνεται στο Καλλιμάρμαρο μπροστά σε 60.000 φιλάθλους. Στο Παναθηναϊκό στάδιο, η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ επέτυχε νέα σημαντική διεθνή νίκη που τιμά και προβάλλει διεθνώς το ελληνικό μπάσκετ. Κατενίκησε την πρωταθλήτρια Βελγίου Ρουαγιάλ με 76-54. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διαμαρτυρίες για τα δικαιώματα των Αφροαμερικάνων στην εκπαίδευση και στην κοινωνία βρίσκονται στο αποκορυφωμά τους. Ενώ την ίδια ώρα, διαμαρτυρίες γίνονται και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για μένα, ο τελικός δεν ήταν με τη Σλάβια Πράγας, ήταν με την Ίνις Βαρέζε. Παίζουμε πρώτο παιχνίδι στη Βαρέζε, χάνουμε 18 πόντους. Οι συνθήκες που παίξαμε στην Ιταλία ήταν τραγικές. Φοβερή η διαιτησία εις βάρος μας. Τότε ήτανε που ανακαλύψαμε τους περίφημους φωτορεπόρτερ.
Έπαιξαν και αυτοί το ρόλο τους. Κάποιο ρόλο. Οι Ιταλοί όμως, επειδή είναι επαγγελματίες το είδος, είχαν 5 ανθρώπους σε 5 γωνίες. Μόλις πήγαινε ο Αμερικάνος ή ο Ζούπας ή οποιοςδήποτε στάρι, μπαπ, ανάβαν το φλάς. We had that problem in Italy in the finals in Bologna, and there behind the glass backboards were people with the flashlights and then flashing the light at me. Και κάποιοι άνθρωποι που ήταν μαζί μας και το σφυρίξανε στις εφημερίδες και στον τύπο. Αυτοί που εφεύραν τις φλασιές ήταν αυτοί πρώτοι και περιμένανε ότι εμείς θα είμαστε τα καλύτερα παιδιά μετά. Πρώτη φορά συνέβαινε αυτό το πράγμα. Θυμάμαι, ήταν Μάρτης και φτάνουμε ισοπαλία 18 πόντους. Την πρώτη σύντηση ΑΕΚ επέτυχε 5 μόλις δευτερόλεπτα πρώτης δείξεως του αγώνος με καλαθιά του Τρόντζου, δια της οποίας η διαφορά του σκορ ανήλθε μισή 20 πόντους και υπερεκάλυψε την υπερτισσίνη διαφορά των 18 πόντων που είχε σημειωθεί εις τον πρώτον αγώνα εις την Βαρέσα. Αγαπητοί μου ακροατές, σας μιλώ και πάλι από το Παναθηναϊκό στάδιο που εδώ και 10 δευτερόλεπτα άρχισε το δεύτερο ημίχρονο του τελικού αγώνος κυπέλλου Ευρώπης μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ Σλάβια. Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι ΑΕΚ 49, Σλάβια 40. Παίζουν ακριβώς το δεύτερο ημίχρονο με την πεντάδα που αρχίσανε και ο Ζίντεκ σουτάρει και επιτυγχάνει ένα καλάθι. Παίζουμε ένα ωραίο μπάσκετ σήμερα. Κρατάμε την πρωτοβουλία όπως θέλουμε εμείς στην επίθεση. Δηλαδή παίζουμε fast break, δουλεύουμε τα δύο μας pivot. Εκείνο το βράδυ όλοι οι Έλληνες σε κάθε απόμακρη γωνιά της Ελλάδος φιλολεκτικά πανηγύριζαν με την εξέλιξη του αγώνα. Δηλαδή να σκεφτούμε ότι μπορεί σήμερα να χάσει η ΑΕΚ. Να χάσει αυτός ο ελληνικός, να χάσει όλος αυτός ο κόσμος. Πω, τρία γκέλ έκανε και βγήκε μπαλά έξω από το καλάθι. Γρήγορα ο Μίσκα δίνει στο Τομάσικο, Εκτός από κάποιον, που αν και ήταν αεξής, θα είχε βάψει μαύρα. Σουτάρι και επιτυγχάνει. Μπράβο, παιδί μου. Αγόρι μου. Μπράβο, παιδί μου. Ναι. Δώσ' το αγόρι μου. Έλα. Έλα, παιδί μου. Την εποχή εκείνη, βάσει των κανονισμών της FIBA, θα έπρεπε οι δύο ομάδες που έφτασαν στον τελικό να πάνε στα γραφεία της FIBA και να παίξουν κορώνα γράμματα στο πού θα γίνει ο αγώνας. Ή θα γινόταν στην Τσεχία ή στην Ελλάδα. Ο Γιώργος ο Χρυσαφίδης πάει στην Τσεχία και πείθει τους Τσέχους να έρθουν να παίξουν στο Καλλιμάρμαρο. I know that ICA went to FIBA and offered a financial compensation to Slavia Prague to have the game at home. Ελάτε να παίξουμε εδώ και πάρτε και τις πράξεις του αγώνος, δικές σας. 13.000 δολάρια τότε πήρανε για τις πράξεις του αγώνα που θα γινόταν στην Πράγα και δεχτήκαν ευχαρίστως να έρθουν στην Αθήνα. Μάλιστα τότε τους πρότεινε ο Χρυσαφίδης με τον κύριο Χατζηχαραλάμπους να έρθουν και 5 μέρες πιο μπροστά και τους στείλαμε κάτω στα αστέρια της Λιφάδος και οι άνθρωποι πανηγυρίζανε. Já jsem si připadal tenkrát, když jsem teda z toho našeho socialistického státu jako milionář, když jsem strávil ten týden v Aténách. Ale vím, že se o nás personál i vůbec zástupci a i Katén se velice starali o celý tým. Můj dojem byl z celého zájezdu vynikající. Bylo to všecko jako nad normální poměry. My jsme se, i když byl teprve duben, pro řeky určitě chladno, ale my jsme se už koupali v moři, hráli jsme na pláži fotbálek. I Čechy asmeno to dechtikane, γιατί θεωρούσαν ότι θα μας κερδίσουν 100%. Když jsme se dozvěděli, že budeme hrát v Řecku proti AEK, tak jsme určitě věřili, že ten zápas vyhrajem, proto jsme tam taky přijeli v bojové náladě. Και πριν 2 χρόνια εμάς μας είχε κερδίσει με 30 πόντους. Nicméně, když jsme potom přišli na ten stadion, kde bylo těch 80 nebo 90 tisíc diváků, tak jsme toho byli tak ohromeni, že v nás už nebyla taková prostě nálada. Ελληνική, την Βασίλισσα, την ΑΕΚ. Εφάσανε και ένα φάουλ επιτέλους. Σουτάραν ένα, έκανε και για αυτούς 2 γκέλ στη Στεφάνη και βγήκε έξω. Σουτάρουν το δεύτερο.
Επιτέλους και το δεύτερο. Αλλάζουν οι ιονοί. Τώρα η γίνια αλλάζει. Εμείς είχαμε ορισμένα γούρια. Μας είχε φέρει κάποιος φλομπεράκια. Δεν ξέρω αν σας το είπε. Και πήγαμε να κυνηγήσουμε πουλιά. Εγώ με τον Τζάβα πηγαίναμε στη λίμνη εκεί πέρα της Κηφισιάς και ρίχναμε δεκαρίτσες. Υποτίθεται ότι άμα χτυπάγαμε κανένα πουλί θα χτυπάγαμε και τη Σλάβια. Ο Γιώργος Αμερικάνος, Φελιππίν παίζαμε το βράδυ, το πρωί ξεκίναγε να πάει σε νεκροταφείο να βρει, να δει νεκροφόρα. Καταλαβαίνεις, να πηγαίνεις να παίξεις και να δεις νεκροφόρα, τα βάφεις μαύρα. Η Γιωργάρα μου όταν έβλεπε νεκροφόρα, Βασιλάρα, πάμε, μου λέει, να τους ξεσκίσουμε. Ήταν στεναχωρημένος. Όταν δεν είχε δει νεκροφόρα, ο Γιώργος στεναχωριότανε. Ταξίδια στο εξωτερικό συνέπεσε μέσα στο πούλμα που είμαστε, η αποστολή, να έχουμε δει νεκροφόρα. Και να έχουμε ξεσπάσει όλοι σε ζητοκραυγές και λέμε να πάμε να μην πάμε στο κήπο, δεν έχει κερδίσει η ομάδα. Με το γούρι του έμπαινε μέσα, να τα lay up, να τα σουτάκια, να η μπάλα μέσα στο πλεκτό. Μετράει! Μου λέει και την ημέρα που φεύγουμε από το Μπόκαρι, Πέπι, δεν έχω δει καμία νεκροφόρα στον δρόμο. Και χτες πήγα βγει, μου λέει, να πάρω κάτι πράγματα να βγω. Πήγα βόλτα στη. Εγώ που κοιμόσουνα, πήγα βόλτα με το αυτοκίνητο. Είχε φύγει από το ξενοδοχείο και πάει βόλτα με το αυτοκίνητο. Εντάξει, δεν πειράζει, αγάπη μου, κάπου θα τη δούμε. Βέβαια, εκείνες τις εποχές οι άνθρωποι ήταν πιο αγνοί. Αν οι παράγοντες της ομάδας τότε είχαν τα μυαλά που έχουν κάποιοι σήμερα, για να μην έχουν άγχος ο Αμερικάνος και οι συμπαίκτες του, θα μπορούσαν να διευκολύνουν την κατάσταση. Κάπως έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ζωή σε λόγους σας, να ζήσετε, να το θυμόσαστε. Κουρίσαμε τη θέση, ρε φίλε. Κανείς δεν συγχωρέθηκε. Γι' άλλο ήρθαμε. Εσύ δεν έχεις τη μεγάλη, τη μαύρη, την κούρσα. Τη νεκροφορά. Τη μαύρη την κούρσα, ρε φίλε. Ναι, η μεγαλύτερη των Βαλκανίων, ε. Ήταν ψηλός ο Μακαρίτης. Δεν υπάρχει Μακαρίτης, ρε φίλε. Γι' άλλο σε θέλουμε. Τι πράγμα. Λοιπόν, κοίταξε. Θέλουμε την ερχόμενη Πέμπτη στις 4 του Απρίλη. Γύρω στις 11 με 12 το μεσημέρι να περάσεις με την κούρσα από κάποιο μέρος που θα σου πούμε. Μόνο την κούρσα, χωρίς το φορτίο. Αν υπάρχει φορτίο, ακόμα καλύτερα. Αν υπάρχει φορτίο, θα πηγαίνει αλλού, ρε παιδιά. Θα κάνεις μια μικρή παράκαμψη, ρε φίλε. Για πόση ώρα, τα φορτία χαλάνε. 10 λεπτά θα σε πάρει. Το να παίρνεις την Κηφισιά, το ξέρεις, το ξενοδοχείο. Πώς δεν το ξέρω, προχθές έβγαλα πελάτη από εκεί. Εγκεφαλικό. 52 χρονό γεροντάκι αυτός, 23 αυτή, τέζα ο τύπος. Ωραία, λοιπόν, γύρω στις 12 το μεσημέρι θα περάσει με την κούρσα. Την νεκροφορά. Μη τη λες αυτή τη λέξη. Τον ενοχλεί. Λοιπόν, γύρω στις 12 το μεσημέρι με την κούρσα. Και το φορτίο. Μπορείς. Μπορώ, πώς δεν μπορώ, αλλά γιατί πρέπει να τα κάνω όλα αυτά, ρε παιδιά. Με το αζημίο του, ρε φίλε. Θα βγάλεις γερόμερο κάμα του. 3 εκατοστάρικα είναι καλά για σένα. Άκου, λέει, 5 εκατοστάρικα είναι η κηδεία στον Κογκιναρά. Με ψάλτες από την πόλη ήρθανε τώρα με τις απελάσεις. Άγια σου. Και ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά, που πληρώνει τόσα πολλά για να με δει. Δεν θέλει να δει εσένα, ρε φίλε. Τη μαύρη την κούρσα θέλει να δει. Ένας φίλος είναι, το έχει γιαγούρι να βλέπει μαύρες κούρσες. Νεκροφορές. Τι είπαμε. Όταν βλέπει δουλειές του πάνε καλά. Όλα του πάνε καλά. Να σκεφτείς πριν κλείσει μια δουλειά, βγαίνει στον δρόμο και ψάχνει να βρει μαύρες κούρσες. Για να μην τις ψάχνει, λοιπόν, και για να κλείσει πιο γρήγορα δουλειά, είπαμε να το διευκολύνουμε. Αν έχει και παπά μέσα η κούρσα, ρε παιδιά, και γκρινιάζει, θα βγάλει τίποτα και ο παπά. Εμείς τους φίλους μας τους προσέχουμε. Και όταν είναι να περάσεις, πάτε και μια κόρνα. Δεν κορνάρουμε στις κηδείες, ρε παιδιά, στους γάμους κορνάρουμε. Καλά, κόρναρε, έτσι και κορνάρει καλά. Σε λίγους μήνες σε βλέπουμε εξοχικό. Στο δίνεις. Δεν το πιστεύω. Ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Τελείωσε, παιδιά, το παιχνίδι είναι δικό μας. Δεν το χάνουμε με τίποτα, είμαστε κυπελούχοι. Να ζήσεις, ρε φίλε, ο Θεός να σε έχει καλά. Γιατί κορνάρει αυτός, ρε παιδιά. Από το μεσημέρι είχε γύρω στους 10.000 κόσμο έξω από το γήπεδο. Άλλοι πηγαίνανε με το τάβλι τους, άλλοι πηγαίνανε με χαρτιά, άλλοι πηγαίνανε με νερά και με διάφορα έτσι συμπράκαλα.
Φάγαμε, ξαπλώσαμε, σηκωθήκαμε να φύγουμε για να πάμε στο γήπεδο. Σε όλη τη διαδρομή βλέπαν δηλαδή που περάσαμε και μας χειροκροτούσαν, καλή επιτυχία. Παρότι φύγαμε 2-3 ώρες πριν, όσο πλησιάζαμε στο στάδιο, τόσο και πιο δύσκολη γινόταν η πρόσβαση. Μέχρι την Κατεχάκη, κουτσά στραβά πηγαίναμε. Στην Κατεχάκη δεν κουνιότανε φύλλο. Όλη η Αθήνα ζούσε στο ρυθμό του παιχνιδιού αυτού. Όλα τα δέντρα, πιασμένα, όλες οι κολόνες από τη λεωφόρος Αλεξάνδρας, από το πεδίο του Άρεως, δεν μπορούσε να περάσει. Αν ακούσετε τις ιστορίες των φυλάθων της εποχής εκείνης, θα πάθετε συγκλονισμό. Ένας που είχε αυτοκίνητο, ο πιο νέος, ένας φίλος, ένα καλό, ναι, μία μπεμπέ. Μία μπεμπέ, συγγνώμη. Ήρθατε στο σπίτι. Ναι. Είχα κάνει λουκουμάδες, γιατί νόμιζα ότι θα περνούσε να με πάρει να πάω στο γήπεδο. Αισθάνεσαι ότι όλη η Ελλάδα ζούσε για αυτό το γεγονός. Με μπόλικο μέλι και καρύδια. Και δεν ήρθε να με πάρει. Ουσιαστικά το βλέπανε όσοι ήταν απέναντι από το γήπεδο ακριβώς, δηλαδή στη μέση του γήπεδου, άντε και λίγο παρακάτω. Οι άλλοι από τις φορές καταλαβαίναν τι γινόταν. Η βραδιά εκείνη ήταν η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής μου. Είχα όμως και μια τραυματική εμπειρία, ενώ πανηγυρίζαμε και σηκωνόμασταν όρθιοι. Κάποιος από πίσω φωνάζει, κάτσε κάτω ρε φαλάκρα. Και κάνω μια έτσι και διαπιστώνω ότι εγώ είμαι ο φαλακρός. Από εκείνη τη στιγμή διαπίστωσα πλέον ότι θα είμαι φαλακρός για όλη μου τη ζωή. Υπήρχαν φύλαθλοι. Και όταν υπήρχαν τέτοιοι μεγάλοι αγώνες, όλοι ενωνόμασταν. Δεν υπήρχε ΑΕΚΤΖΙΣ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός τότε. Όλοι ήμασταν ένα. Υπήρχε μια άλλη φιλοσοφία. Υπήρχε ένα άλλο ήθος. Ενώθηκαν. Πρώτη φορά ενώθηκαν. Ενώθηκαν και αυτοί, και οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί. Τότε δεν υπήρχε διαχωρισμός. Τότε δεν υπήρχε ο οπαδισμός. Δεν υπήρχε ο φανατισμός, ο κακός εννοούμενος φανατισμός. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν ήταν όλοι οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, βέβαια, οι φύλαθλοι που βρέθηκαν. Οι 70.000 άνθρωποι, πώς ήταν εκείνο το βράδυ εδώ μέσα. Ήταν όλοι εκείνη την ώρα Ελλάς. Φώναζαν Ελλάς, φώναζαν ΑΕΚ. Όλοι μαζί είχαμε μόνο μία ιδέα. Τη νίκη της ΑΕΚ. Δεν υπήρχε ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε κανένας άλλος. Ήταν όλη μας η έννοια πώς θα κερδίσει η ΑΕΚ. Διότι δεν είχε ξαναγίνει ποτέ σε ένα γήπεδο μπάσκετμπολ να έχει μαζευτεί 80.000 κόσμος. Και αυτός είναι ο λόγος που μας γράψανε και στο βιβλίο Γκίνες. Η λαοθάλασσα που είδα μέσα στο στάδιο με εντυπωσίασε. Δεν είχα ξαναδεί τέτοιο θέαμα. Τόσο κόσμο σε ένα αθλητικό γεγονός. Και απευθύνθηκα στον οργανισμό του βιβλίου των ρεκόρ Γκίνες. Και έφτασε στα χέρια μου με ημερομηνία 24 Δεκεμβρίου του 1991 η πολυπόθητη απάντησή τους ότι στην έκδοση του 1993 θα υπήρχε μέσα το γεγονός αυτό. Τώρα κάπως η δυσκολία, έλα παιδιά, τώρα χρειάζεται. Εκείνο το βράδυ στο Παναθηναϊκό στάδιο έλειπε από τη Βασίλισσα ΑΕΚ το νούμερο 5. Με πλησίασε, θυμάμαι, πρώτου αγώνος, ο προπονητής της ΑΕΚ κι αυτός, ο Μίσας ο Πανταζόπουλος, να λυπάσαι, μου λέει, διότι δεν θα έχεις δίπλα σου να σου παίξει ο Γιώργος ο Μόσχος. Ο Γιώργος Μόσχος ήταν η ψυχή, η δύναμη, το κουράγιο και το αλυτάκι εντός εισαγωγικών της ομάδος. Είχε μυαλό και ψυχή. Λοιπόν, και αποδεικνύεται ότι αυτά είναι και τα βασικά. Οι πρώτες μας επαφές ήταν συγκρουσιακές και θα έλεγα επώδυνες για ένα ευαίσθητο παιδί της Εκκλησίας όπως ήμουν εγώ. Αλλά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με πότισε με το πάθος, τη δύναμη, το κουράγιο και πάνω απ' όλα την αγάπη για την ΑΕΚ και τη φανέλα που φορούσα. Ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να τη θασεύσει ένα άνθρωπο σαν τον Γιώργο τον Αμερικάνο. Έκανε όλους τους παίκτες ό,τι ήθελε. Ήταν ίσως ο πιο κομψός αθλητής της ΑΕΚ. Πάντοτε καλοντημένος, πάντοτε με το κουστούμια του, με τις γραβάτες του. Να μην έχουν σκόνη τα παπούτσια του. Στην κολότσεπη λοιπόν του παντελονιού του, ο Γιώργος ο Μόσχος είχε ένα πανί, όπου κατά καιρούς κατέβαζε το χέρι του και καθάριζε τα παπούτσια του. Στο ημίχρονο κάπνιζε τσιγάρο. Θυμάμαι το Μοσχαράκι ήταν πολύ σκεπτικό. Ειδικά στο μπάνιο, κάθε φορά έκανε μια κίνηση έτσι, τριβότανε και έλεγε, τι είναι αυτό, ρε, τι είναι αυτό, έτσι. Αδιάφορα έχει αυτό το στυλ. Αυτό δεν το ξέραμε, δηλαδή ο άνθρωπος έπαιζε και είχε καρκίνο. Δεν μπορούσε να κλείσει τα χέρια του, ήταν σε μεγάλο, σε προχωρημένο στάδιο. Έπαιζε με φρικτούς πόνους. Το 1966 στο Μιλάνο, στον ημιτελικό με την Σλάβια Πράγας. Στο ημίχρονο δεν πήγαινε καλά η ομάδα.
Τελικά χάσαμε με 30 πόντους, 103-73, θυμάμαι και το σκορ. Ο Μόσχος δεν είχε δυνάμεις. Έκανε κάποιο λάθος. Και στα αποδυτήρια μέσα μπαίνει και του λέει. Να τα πω έτσι όπως θα έλεγε. Τι έκανες βρε μαλάκα! Πού πέταξες την παλάκα μου το κερατό μου γάμο! Κολόπεδο! Βρε μαλάκα, χάσαμε! Θα χάσουμε τον αγώνα με τις μαλακίες σου! Δεν μπορώ άλλο ρε Γιώργο. Ξέρεις πώς παίζω. Έτσι παίζω ρε Γιώργο. Είναι καιρός τώρα. Αλλά ρε γαμώτο. Θέλω να παίξω. Αλλά δεν έχω άλλες δυνάμεις. Νόμιζα πως είχα τη δύναμη. Αλλά σήμερα δεν με κρατάνε όλα τα πόδια μου. Αυτό ήτανε που συνετάραξε τους πάντες και τα πάντα και έμεινε στην ιστορία. Ήτανε το κύκνιο άσμα αυτού του πολύ μεγάλου πραγματικά καλαθοσφαιριστή. Η ΑΕΚ ομολογουμένως εμερίμνησε άμεσα. Ο σύλλογος που τιμάει και σέβεται τους αθλητές της. Πήγαινε κάθε βράδυ, τον έκανα παρέ. Τελευταίο βράδυ μου λέει φύγε, λέει, δεν αντέχω, φύγε, λέει, είμαι κουρασμένος, λέει, κοιμηθώ, αύριο τα λέμε. Πήρα το πρωί τηλέφωνο. Μου λέει τι ήσασταν, λέει το κύριο Μόσχο. Λέω έτσι και έτσι παίξτε. Δυστυχώς λέει το χάσατε. Και πέθανε με αυτή την αξιοπρέπεια που κουβαλούσε σε όλη του τη ζωή. Καλά, στην κηδεία του έγινε ο χαμός. Έγινε στον Άγιο Λουκά Πατησίων και η Πατησίων από εκεί μέχρι το δεύτερο νεκροταφείο ήταν γεμάτη κόσμο. Η πομπή άρχισε από, το... από τον Άγιο Λουκά, τον πήγανε με τα πόδια και κρατούσαν το θέρετρο εμείς οι παίκτες του. Μάλιστα επειδή το καταλάβαινε ότι έρχεται το τέλος, είχε ζητήσει από τη γυναίκα του, από τη μητέρα του, στην κηδεία λέει τα μετάλλια μου να τα μεταφέρει ο Τσάβης. Από την περιγραφή μου όπως θα καταλαβαίνετε είμαι και εγώ τρομερά συγκινημένος γιατί αυτό το θέαμα συμβαίνει μια φορά κάθε 100 χρόνια. Δεν είναι δυνατόν σε έναν αγώνα μπάσκετ να βλέπει κανείς ότι βλέπει σε έναν τελικό του κυπέλου κόσμου του ποδοσφαίρου στο στάδιο του Μαρακάνα ή στο Γουέμπλεϊ ή στο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Ένα τζάμπολ έχουμε αυτή τη στιγμή κάτω από το καλάθι μας, δηλαδή είναι ένα ορισμένο σημείο που γίνεται το τζάμπολ, ακριβώς στη ρακέτα από εκεί που εκτελούν τα φάουλ οι παίκτες και πηγαίνει ο Αμερικάνος με τον πανίσχυλο Μίσκα. Ο Μίσκα στέλνει την μπάλα, την ρίζει ο Λαρετάκης, ο Λαρετάκης πάει να κάνει ένα συνδυασμό, την ρίζει ο Αμερικάνος, ο Αμερικάνος παίρνει προς τα μέσα, κάνει ένα μπάσιμο, σουτάρει. Η Σλάβια για τους παίκτες της ΑΕΚ ήταν ένας δυνατός αντίπαλος. Για πολλούς όμως εκπροσωπούσε έναν εχθρό. Στο δεύτερο ημίχρονο με την πεντάδα που αρχίσανε και ο Ζήτεκ σουτάρει και επιτυγχάνει ένα καλά. Είναι τρομερός, όπως σας έλεγα για καλά θα τα πάνε τα παλικάρια μας. Θα τον κερδίσουν τον αγώνα. Θα συμφωνήσω κι εγώ ότι τελικά τα παλικάρια θα τον κερδίσουν τον αγώνα. Δεν λέω για τον αγώνα που εννοείς εσύ Μανώλη. Για τον κύπελο λέω, θα το πάρουμε. Ακούστη! Κολοχαφιέ! Που ήρθες και καλά να ακούσεις τον αγώνα μαζί μας, παλιορωφιάνε. Που το έχετε το παιδί μου, ρεαλίτη! Εγώ ήρθα να ακούσω τον αγώνα που δίνει η Ελλάδα μας. Νόμιζα πως είμαι ευπρόσδεκτος. Όλους σας έχω βοηθήσει. Εσύ δεν μου ζήτησες να κανονίσω να πάρουν τον ανήψιο στα τρένα και το κανόνισα. Εγώ δεν μεσολάβησα να πάρεις την άδεια για το φορτηγό και το έκανα. Έτσι δεν είναι? Ρε Μιχαλή, γιατί δεν μιλάς? Με παρακάλεσε να βάλουν την αδερφή σου στο Δήμο και το έκανα. Τώρα γιατί δεν μιλάς? Εντάξει. Δουλεύω για το καλό της Επαναστάσεως. Φοβάσαι για το γιο σου, ρε. Αργά ή γρήγορα θα καταλάβει ότι ο αγώνας είναι μάταιος. Σήμερα όμως ελπίζω να χαρεί. Αγαπητοί μου ακροατέ, υπολείπονται 17 δευτερόλεπτα και 52 λεπτά. Καληνύχτα. Και με την νίκη. Ο αγών, το δεύτερο ημίχρονο του αγώνου του μεγάλου τελικού ΑΕΚ Σλάβια. Έχω και στο σπίτι μου ραδιόφωνο.
44 υπέρ της ΑΕΚ, κάνει το πρώτο σουτ τώρα ο Αμερικάνος, θυμάζει με εκτελέσει το δεύτερο του σουτ, το εκτελεί και επιτυγάνει. Και το σκορ αγαπητοί μας Κουρατέ γίνεται 50 τώρα 44 υπέρ της ΑΕΚ και επιτίθεται ο Θαυμάσιος Άντερ, συνεχεία με τα εμβάσεις των Σύστορ, το φάουλ που έκανε ο Φυλακάς! Ε! Φυλακά! Τι θέλει πάλι αυτός? Τι θες? Πόσο είμαστε? Κερδάμε, 50-44. Εσύ τι χαίρεσαι, εμείς κερδίζουμε. Εμείς δεν είπες πως κερδίζουμε? Όχι εσείς, εμείς κερδίζουμε. Ρε, η ΑΕΚ δεν κερδίζει? Ναι. Άρα κερδίζουμε. Κάτσε τώρα γιατί με μπέρδεψες. Εσύ με ποιους είσαι, ρε? Με την ΑΕΚ είμαι, με ποιο θες να είμαι? Δεν είσαι με τα κουμούνια? Έχετε και εσείς ΑΕΚτζίδες, ρε? Τι νόμισες? Οι πιο πολλοί εδώ μέσα ΑΕΚτζίδες είμαστε. Σώπα, ρε. Τι σου λέει, ρε μαλάκα αυτός? Πρόσεχε και μη σου πάρει τα μυαλά. Σε καλά, ρε, θα μου πάρει τα μυαλά το κολόπεδο. Μην το κλείνεις, ρε φιλέ. Ψεύγω. Πολλά παρεδώς έχεις μαζί του. Ρε Μασάβο, Θωμά. Αυτούς εκεί τους έχω για πρωινό. Βρήκες άνθρωπο να κάνει χάρη στα κουμούνια. Ξέρεις τι έχουμε τραβήξει εμείς από αυτούς, ρε? Τι? Τον παππού μου, αυτή το σφάξα. Πότε? Το 22, οι τσέτες. Με όπλα που τους έδωσε ο Λένιν. Γιατί θεωρούσε ότι ο Κεμάλ είναι επαναστάτης. Τι λέμε να μόνεις, ρε? Κουφός είσαι. Είναι καλύτερα έτσι, ρε. Για να μην ακούνε τι λέμε. Είχε μείνει μόνο κάτι στην αμυνά μας, δεν κατάλαβαν οι παίκτες μας τι έγινε. Πασουτάρι και έλα και επιτυχάνει ένα ωραίο καλάθι για την ελληνική ομάδα. Γυρίζουμε κι εμείς έξω την μπάλα από την ζώνη την οποία ορισμένες φορές πιάνουν οι Τσέχοι. Και ο κίνδυνος για την Ελλάδα, μπαίνει μόνο στο ζήτη, σουτάρι και επιτυχάνει. Να δω τώρα τι λέει. Δεν μετράει το καλάθι, λέει νομίζω ένας διαιτητής, ο άλλος λέει μετράει. Άω, κρίνη, μη μιλάς Αμερικάνο και πάμε και κανένα τεχνική ποινή. Γιατί τον είδα έτοιμο το Ρουμάνο να πει τεχνική ποινή βάρος του Αμερικάνου. Αντί να μας δώσει... Η ομάδα νομίζω εγώ ότι εκπροσωπούσε λίγο και τον όστο της χαμένης πατρίδας. Εβίωσαν όλοι αυτοί οι παίκτες αυτό τον όστο, αυτή την νοσταλγία της χαμένης πατρίδας που είχε χαθεί πλέον. Το οποίο υποτίθεται ο Τομάσεκ, ο οποίος και γελάει και ειρωνικά προς τον διαιτητή, ενώ ταυτόχρονα ο Κόουτ κάνει αλλαγή τον παίκτη τώρα, νομίζω. Ο Γιουγκοσλάβος, έχουμε και μια αλλαγή. Ο Γιουγκοσλάβος μόλις κέρδισε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Λίμπερ, του Αμερικάνου, κάπολη μπάλα. Τι σου συμβαίνει, γιατρέ? Τι έπαθε, δε φίλε? Άσε. Αυτό το... Με το δαχτυλίδι στο τζάμι το έχω ξανακούσει άλλη μια φορά στη ζωή μου. Πού ρε, γιατρέ? Στην πόλη. Το Σεπτέμβριο του 55 ήμουν στο μαγαζί του πατέρα μου και ακούμε ξαφνικά... Ήτανε ο Τούρκος γείτονας και μας λέει «Φύγετε, φύγετε, φύγετε». Και μου λέει ο μπαμπάς μου «Παιδί μου, πήγαινε εσύ στο σπίτι, εγώ κλειδώνω και έρχομαι». Και δεν τον ξαναείδα άλλη φορά στη ζωή μου, ρε Μιχάλη. Τα θυμάσαι αυτά, ρε γιατρέ, σήμερα? Πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Σήμερα είναι γιορτή. Γιορτάζει η Ελλάδα μας. Κερδάμε. Τσακ τσακ εδώ, τσακ τσακ εκεί. Παντού τσακ τσακ, ρε Μιχάλη. Γιατρέ, όχι δάκρυα σήμερα, γιατρέ. Μόνο χαμόγελα. Έλα, πάμε να ακούσουμε κάτω τον αγώνα. Σήμερα μας βλέπω να γλεντάμε. Έλα, πάμε. 12 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα, ΑΕΚ 57, Λάβια 56. Έλα, Αμερικάνε μου! Άστα, πα, χάνουμε το σουτ. Έλα, ό,τι ατυχία! Τελικά κερδίζουμε φάουλ, δύο σουτ. Έλα, παιδί μου, βάλα αυτό τον πόντο. Η μπάλα χτυπάει στη στεφάνη δυο φορές και επιτέλους μπαίνει. Έλα, παιδιά μου, μπήκε η μπάλα στο καλάθι, πετέχει ένας πόντος. Το πόντο, Ρουσίς, καπηλάστε! Σουτάρει από μακριά και επιτυγχάνει. Έκλεισε ο Ζίντεκ από την ελληνική ομάδα, ισοφαρίστηκε ο αγών 58-58. Και τώρα η μεγάλη μάχη, η μεγάλη τιτανομαχία, έλα τρόντζο μου, παίρνει την μπάλα, ανέβω! Το κρίσιμο σημείο ήταν όταν μας πέρασε η Σλάβια Πράγα σε ένα καλάθι και βουβάθηκε ο κόσμος, όπως τα λέμε.
Τα χάσε όλα, σου λέει τι γίνεται εδώ τώρα. Εκείνο το σημείο ήταν το. Όχι το μελανό σημείο. Φοβήθηκε ο κόσμος ότι μπορούμε να χάσουμε. Αλλά εκεί μίλησε η ψυχή και η καρδιά. Έλα, Βασιλιάδη, πάει να μπει προς τα μέσα, κρατάει την μπάλα, την δίνει προς τον Τάβα. Ο Τάβας κοντρολάρει, προσπαθεί να δώσει και πάλι στον Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκη στον Τρόντζο, ανέβα Τρόντζο, σουτάρει και η Σεφαρή. Πείτε αυτό να Έστω και με ένα πόντο θα πάρουμε απόψε το κύπελο Ευρώπης. Σήμερα έχει έρθει 100, μπράβο, το Αμερικάνο επιτυχάνει το πρώτο. Έχει έρθει 100.000 κόσμος μέσα στο κύπελο. 100.000 Έλληνες φύλαφοι. Άλλες τόσες χιλιάδες, ίσως και ένα εκατομμύριο όλος ο ελληνικός κόσμος που παρακολουθεί αυτό το ραδιόφωνο τον αγώνα θέλει στην ΑΕΚ, βασίλισσα της Ευρώπης. Έλα, παιδιά μου, προσοχή! Πάμε τώρα. Ένα φάουλ, δύο σουτ. Πάει να σουτάρει το πρώτο, άστοχο! Έλα βρε παιδάκι μου, χάσε και τι ένα. Σουτάρει και το δεύτερο. Όσο και αυτό, άντε, πάρε το rebound. Μπράβο Τόντζο. Παίρνουμε το rebound, ο Ζούμπας, ο Λαρετζάκης. Ο Λαρετζάκης κρατάει την μπάλα, βάλουμε καθόν το καλάθι, όλα θα πάνε καλά. Έλα παιδιά. Για πάρε το Λαρετζάκης, έλα Τόντζο, ανέβα. Ανέβα παιδί μου, μπράβο, μπράβο. Φωτοβολίδες, αγαπητοί μου αγρότε, δεκάδες φωτοβολίδες μέσα στο γήπεδο, είναι πανηγύρι. Ζήτε καλό καλά, μας το πέτυχε από όποια θέση και να σουτάρει. Δεν πειράζει, κρατάμε την πρωτοπορία του σκορ. Το παιχνίδι γίνεται δραματικό, γίνεται συγκλονιστικό, είναι σταυμάσιο. Σουτάρει ο Αμερικάνος, πω, έλα, έλα Λαρετζάκη, κάνουμε την μπάλα για το shoot fast break. Μη μας σοφαρίσουνε παιδιά, κλείσε την άμυνα. Πιάσαμε το ριμπάνο, Βασιλιάδη, fast break με τον Αμερικάνο. Βάλτε τον Αμερικάνο μου, μέσα, μετράει, μετράει. Ωραιότατα, 68-64 υπερκυστάει. 8 λεπτά, 22 δευτερόλεπτα. Αγαπητοί μου ακροατέ, όσο κυλούν τα λεπτά, όσο περνάει ο χρόνος, όσο φτάνουμε προς το τέρμα, η αγωνία μας κατόχη γίνεται πιο μεγάλη, γίνεται συγκλονιστική. ΑΕΚ, ΑΕΚ, ελάς, ελάς. Έλα παιδιά μου, κλείσε την άμυνα, το Ρουσίσκα. Τώρα δεν ακούω τίποτα, έχω βουλώσει και εγώ τα αυτιά μου. Έλα Λαρετζάκη, δώσε στον Αμερικάνο, παίρνει ο Αμερικάνος. Έπα Γιώργο, ωραιότατα. Φάουλ, 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 φάουλ. Και εγώ έχω παρασυρθεί. Φάουλ, καλάθι, μας τραυματίσα τον Αμερικάνο. Το ωραιότερο ήταν σε εμάς που ακούγαμε από το ραδιόφωνο. Ο Γιώργος, δεν θα τον ξεχάσουμε. Όλη η γειτονιά είχαμε ανάψει τα φώτα, είπε φωνάζαμε, δεν κάναμε. Ωραιότατα! Ο Αμερικάνος τους παίρνει την μπάλα μέσα και επιτυχάνει ένα ωραίο καλάθι. ΑΕΚ 84, Ζάβιο 78, 1 λεπτό και 31 δευτερόλεπτα. 8 εκατομμύρια είμαστε Έλληνες, κρεμόντουσαν από το ραδιόφωνο για να ακούσουν τον Βασίλη τον Γεωργίου. Δίνει τον Τρόντζο, πάει ο Τρόντζο ρεβέρσα. Πάλε βρε παιδάκι μου μία. Ανεβαίνει ο Τρόντζο δεύτερη φορά και το επιτυγχάνει. Είναι, σα είπα, γίνεται. Θα πει κάποιο. Πρώτο του, τέσσερα του πήγε. Ωραίο ήταν αυτό το καλάθι. Πολλοί δεν θυμούνται το μάτς και θυμούνται το Βασίλη του Γεωργίου. Out. Οι Έλληνε απ' έξω. Out, οι Έλληνε απ' έξω. Έτσι είναι. Πράγματι καταπληκτικό. Ήτανε πρωτότυπο. Να παπώ, μα πηγαίνει την μπάλα. Ο Άμερ μπαίνει μόνο του. Τον κόβει ο Λαρετζάκη, σουτάρει αστοχή. Δύο παπά, πηδάει ο Ζήτες, μας κάνει την μπάλα και χρεώνει και το Ζούπα φάουλ και νομίζω ότι είναι το πέμπτο φάουλ. Και νομίζω ότι τώρα κάνουμε και πέμπτο φάουλ ο Ζούπας και φεύγει από τον αγώνα γιατί τον βλέπω να τραβάει τα μαλλιά του. Εδώ ακριβώς που με βλέπετε, εδώ καθόμουν και μάλιστα θα πρέπει να σας πω ότι μου έκανε χάρη ο διαιτητής ο ένας, μου είπε να κάτσω 6 μέτρα. Μετά του ζήτησα να κάτσω 4, το δέχτηκε. Εν πάση περιπτώσει, έτρεμα κιόλα. Η ΑΕΚ σε 52 δευτερόλεπτα έχει χαρίσει στον ελληνικό αθλητισμό, στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, στην Ελλάδα μας, στον
καλύτερος του κυπελούχων Ευρώπης. Έλα, παιδιά μου, σηκώνομαι κι εγώ. Ας μου επιτρέψετε για απόψε, είμαι τόσο συγκινημένος, έχω τα κρίση κι εγώ, γιατί είναι συγκλονιστική στιγμή να υπολείπονται μόλις 34 δευτερόλεπτα και η Ελλάς, η ΑΕΚ, να είναι κυπελούχος Ευρώπης, βασίλισσα της Ευρώπης. Αγαπητοί μου αγκρατέ, έρχονται εδώ κοντά μου οι παίκτες να αγκαλιάζουν και εμένα από τη χαρά τους. Η χαρά που είναι χαρά όλων των Ελλήνων. Είναι η χαρά ολοκλήρου της Ελλάδος. Είμαι πρώτο ένα καλάθι, ένα Αμερικάνο και γίνεται η Ανάσταση. Τα κεριά έχουν ανάψει οι Έλληνες σύλλαθοι μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Η Ανάσταση του ελληνικού αθλητισμού, η ΑΕΚ Ευρώπη, η ΑΕΚ. Κύπελο Ευρώπης, 14, 13, 12 δευτερόλεπτα, ΑΕΚ 88, Σλάβια 82, 11 δευτερόλεπτα και η Ελλάς έχει μεγαλουργήσει αγαπητοί μου ακροατέ. Η Ευρώπη θα ομιλεί αύριο, όλος ο κόσμος, όλος ο παγκόσμιος αθλητικός κόσμος θα ασχολείται αύριο με αυτό το γεγονός. Το γεγονός που είναι ένα όνειρο που μας έχει κάνει όλους να κλαίμε. Ένα όνειρο που η χαρά δεν περιγράφεται. Η χαρά αγαπητοί μου ακροατέ πρέπει να είστε εδώ για να τη ζήσετε. Πόντος υπέρ της ελληνικής ομάδος. Αμερικάνος έρχεται εδώ και με φιλεί και εμένα. Και εγώ συγκινημένος, μπράβο παιδιά μου. Σουτάρουμε, παίρνουν την μπάλα, τα γεγονότα έληξαν. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Εκέρδισε το κύπελο, 8 δευτερόλεπτα, ΑΕΚ 89, Σλάβια 82. Ο τρόντος παίρνει την μπάλα, κρατάει, δίνει το Βασιλιάδη, σουτάρει, κάνουμε 2, 1 και νίκη. Αυτή τη στιγμή νίκη ο Αγώνας, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Να σας περιγράψω τι γίνεται. Κλαίνε όλοι. Οι χιλιάδες των Ελλήνων φυλάκων. Κλαίνε. Χιλιάδες κεριά έχουν ανάψει. Χιλιάδες φωτοβολίδες. Παρελώτα. Η ατμόσφαιρα είναι φανταστική. Είναι αυτή που μόνο στο στάδιο του Μαρακάνα, που μόνο στο Γουέμπλεϊ, που μόνο στο Μπερναμπέου, μόνο σε αυτά τα στάδια που χωράνε 200.000 Έλληνες φυλάκων μπορούμε να δούμε. Κλαίει ο κόσμος. Κλαίει ο ελληνικός κόσμος. Πού είστε σήμερα εδώ. Ένα πανηγύρι. Τελειώνει ο αγώνας. Μέσα σε ένα όνειρο. Πανηγυρίζουμε για τη νίκη. Αγκαλιασμένοι. ΑΕΚτζίδες και Τσεχοσλοβάκοι. Και οι δύο ομάδες κάνουμε το γύρο του Τριάμβου. Χαιρετάμε τον κόσμο. Το κουτσίς που μοιράμε, ταξιμέ, το κονσέ πιεζελή, να ολυμπισκή στάδιονο, στήμε ΑΕΚ. Ο Αμερικάνος είχε πάρει το κύπελο και γίναγε όλο το γήπεδο. Εγώ είχα πετάξει τη φανέλα, ούτε καταλάβαινα τι γινόταν, σε άλλο κόσμο ήμουν. Μέσα στο καλυμμάρμαρο Παναθηναϊκό στάδιο διαμορφώθη είναι ΑΕΚ, Ελλάς, Ευρώπη. Αγαπητοί μου ακροατέ, επιτρέψτε μου... Αλλά την ώρα που είπανε το αφιερώνουμε στο Γιώργο του Μόσχο, πρώτη φορά έγινε τέτοια επιτυχία στον ελληνικό αθλητισμό και όχι μόνο αυτό, αλλά με μόνο Έλληνες παίχτες. Ελάτε μπρος παιδιά, σήμερα δεν πληρώνουμε. Κερνάει η θρησία. Έλα ένα βηματάκι να χωρέσουμε όλοι. Έλα. Η νύχτα είναι μεγάλη σήμερα. Δεν έχει ύπνο σήμερα. Θα πάμε στα μπουζούκια όλοι. Έλα, μπρος, κερασμένα από το χτέλ. Μπρος, φύγε, μπάμπι. Δεν θα ξεχαστεί αυτό που από κανέναν ποτέ, όχι επειδή απλώς βιώθηκε, επειδή συγκλώνησε την Ευρώπη όλη. Είτε σαν παίκτης, είτε σαν προπονητής, δεν το ξανάζησα. Ήταν κάτι άλλο, έξω από τα πλαίσια τα αγωνιστικά. Βγήκαμε για να κερδίσουμε και κερδίσαμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 10 φτωχόπαιδα που βγήκανε από τις φτωχογειτονιές της Ελλάδος και κατακτήσαν την Ευρώπη. Κερδίσαμε διότι καταρχήν παίξαμε καλά. Κερδίσαμε γιατί το πιστεύαμε. Και κερδίσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να χάσουμε μπροστά σε 80.000 κόσμο. Γι' αυτό κερδίσαμε. Σιγά σιγά ρέωσε ο κόσμος, φύγαμε, είπαμε να συναντηθούμε το βράδυ στο κέντρο.
Ρε, πού είναι το κύπελο, πού είναι το κύπελο. Ψάχαμε να βρούμε το κύπελο. Το πήρε ο Γιώργος ο Αμερικάνος και έκανε ένα μήνα να το επιστρέψει. Ještě nám připravili domácí moc veliký zážitek, aby nám po zápase prohraným nebylo moc smutno, tak na závěrečný večeři nám udělali, připravili krásný striptýz, kdy z velké mušle se najednou objevila krásná žena a předvedli nám fantastický striptýz. To za nás taky zanechalo velké zážitky. Το επόμενο τραγουδάκι είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον τεράστιο, τον παγκόσμιο, τον Γιώργο τον Αμερικάνο. Yellow Man. Αντωνάκη, καμήλωσε τα ρεύματα να ανάψουν τα αίματα. Το ίδιο βράδυ συνέβησαν πολλά ευχάριστα, αλλά και μερικά δυσάρεστα. Έργοι συγκινήσεως έχουν κατακλείσει τους απανταχού Έλληνες, οι οποίοι... Γραφείο τελετών, Γαλήνη, καλησπέρα, ζωή σε λόγους σας, να ζήσετε να το θυμάστε. Μόνο για αύριο. Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι, κύριε, δεν ακούσατε, νικήσαμε. Για τους περισσότερους Έλληνες ήταν μια νύχτα γιορτινή, εκτός από τη Βαρβάρα. Γιατί ο πατέρας της, τη στιγμή που τέλειωνε ο αγώνας, είτε από τη χαρά του που θα πάντρευε την κόρη του, είτε από τη στενοχωρία του που θα την έχανε, έπαθε συγκοπή και μας άφησε χρόνια. Έχω γνωρίσει κάθε λογιών επιβάτες, αλλά σε εκείνη τη διαδρομή του 68 όλοι τους γίνανε ταξιδιώτες, γιατί κανένα δεν τον ένοιαζε που θα κατέβει. Έλα, Γιάννη, αρέσει κανείς, παιδιά. Θέλανε όλοι να μιλήσουν με το διπλανό τους, να μοιραστούν την ιστορία του δικού τους ταξίδι. Καληνύχτα. Κάποιοι έκαναν καινούριους φίλους και για κάποιους άλλους η στάση που θα κατέβαιναν έγινε σταθμός. Έλατε, κύριε, συντομεύετε παρακαλώ, θα αργήσουμε. Μας περιμένουν στα μπουζούκια. Κύριος. Πάπη, έχουμε δρόμο ακόμα. Η περιμετρική δεν τελειώνει ποτέ. Δύο μέρες μετά, η Βαρβάρα, αφού έκλαψε τον πατέρα της, ντύθηκε στάσπρα για να προλάβει το Θανάση που κράτησε την υπόσχεσή του και την περίμενε σε μια γειτονική εκκλησία. Αυτή είναι η ιστορία μας. Μπροστά οι χαρές και πίσω το βαρύ φορτίο. Τι είναι άραγε ο θάνατος, εχθρός ή αντίπαλος.
Για πολλούς είναι εχθρός, γιατί εκείνος κερδίζει μόνο μια φορά. Για μας όμως είναι αντίπαλος, γιατί με τις ιστορίες που μοιραζόμαστε στη διαδρομή θα το κερδίζουμε εμείς συνέχεια. Και ας κέρδισε εκείνος την πρώτη φορά. Γι' αυτό παίζουμε παιδιά, γιατί ανάμεσα στη νίκη και στην ήττα κρύβονται στιγμές που πρέπει να υποθούν.